Κύριε Ζαρούνα. Είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Να καλημερίσουμε και την κυρία Ερατοκοζάκου Μαρκολή, παλιά γνώριμη. Τώρα θα μιλήσουμε με την ιδιότητα του μέλους Συμβουλίου των Επιτρόπων Ινστιτούτου Κύπρου. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκολή. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά θα πάμε στην βιώσιμη ανάπτυξη, το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου, και έτσι να αρχίσουμε τη συζήτηση μας, κυρία Μαρκολή, με το να μας πείτε τι είναι αυτό το Δίκτυο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό το δίκτυο, πρώτα-πρώτα, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Επικεφαλής αυτού του δικτύου είναι ο κορυφαίος οικονομολόγος, ο κύριος Jeffrey Sachs, ο οποίος είναι παγκόσμια γνωστός οικονομολόγος και ασχολείται με το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το δίκτυο είχε και έχει σκοπό να υλοποιήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία τι είναι. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία παγκόσμια προσπάθεια, ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015 στην παρουσία 190 περίπου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που καλύπτει 17 πολύ σημαντικούς τομείς για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι γνωστή ως η παγκόσμια στόχη για την βιώσιμη ανάπτυξη, ή στα αγγλικά είναι Sustainable Development Goals, δηλαδή η στόχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η στόχη, να σας πω έτσι για παράδειγμα, καλύπτουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την οικονομία, καλύπτει για παράδειγμα το θέμα της φτώχειας, το θέμα της πείνας, το θέμα της υγείας και της ευημερίας, το θέμα της εκπαίδευσης, ισότητα των φύλων, είναι ένας από τους παγκόσμιους στόχους, η διαχείριση των υδάτων και η αποχέτευση σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, φτηνή και βιώσιμη ενέργεια, είναι εδώ που μιλάμε για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιομηχανία και καινοτομία, πώς μπορούμε να τις κάνουμε βιώσιμες, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, η ζωή στην θάλασσα, η ζωή στο νερό και η ζωή στο έδαφος. Όλο το φάσμα, δηλαδή. Όλο το φάσμα, πώς μπορούμε, και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι, για τους οποίους υπάρχει δέσμευση των κυβερνήσεων, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέχρι το 2030. Γι' αυτό ονομάζεται και Agenda 2030. Ναι, είναι Μαρκουλή. Πάρα πολύ φιλόδοξοι οι στόχοι αυτοί. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Διαβάζουμε και από τις πληροφορίες που συλλέξαμε για το θέμα το οποίο συζητάμε ότι η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αν μπορείτε να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό και με ποιους τρόπους μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την αρνητική πρωτιά. Κοιτάξτε, μέσα στους σκοπούς της ίδρυσης του Δικτύου Βιώσιμων Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο θα υπάρχει μια εκδήλωση την Παρασκευή για την έναρξη, την επίσημη έναρξη των εργασιών αυτού του δικτύου, είναι ακριβώς για να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Είναι πολύ λυπηρό πραγματικά το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση
μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε ορισμένους τομείς, για παράδειγμα στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κύπρος βρίσκεται αρκετά ψηλά. Όμως, σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, βρισκόμαστε πάρα πολύ χαμηλά και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των θέσεων της Κύπρου και των επιπέδων της Κύπρου και των επιπέδων άλλων κρατών. Για παράδειγμα, στην κορυφή αυτής της λίστας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία βρίσκονται, και είναι προφανές αυτό, οι χώρες της Σκανδιναβίας. Η Δανία είναι πρώτη, η Σουηδία, η Φινλανδία, και είναι παράδειγμα για μας πώς μπορούμε μέσα από βέλτιστες πρακτικές να βελτιώσουμε την εικόνα της Κύπρου και την κατάσταση της Κύπρου. Είναι αυτή η προσπάθεια του δικού μας δικτύου, γιατί όπως είπα υπάρχει το παγκόσμιο δίκτυο, αλλά κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό δίκτυο, και αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκινά στην Κύπρο, έχουμε ήδη υιοθετηθεί από το παγκόσμιο δίκτυο, αλλά θα ξεκινήσουμε επίσημα τις εργασίες μας την προσεχή Παρασκευή σε μια εκδήλωση η οποία θα είναι διαδικτυακή και στην οποία έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντας, τον κύριο Καδί. Και επίσης θα παρέμβει διαδικτυακά και ο διευθύνων του Παγκόσμιου Δικτύου, ο καθηγητής Jeffrey Sachs, όπως επίσης και ο υπεύθυνος για τη Μεσόγειο, για ολόκληρη τη Μεσόγειο, ο κύριος Άντζελο Ρικαμπόνι. Είναι μια σημαντική μέρα, αλλά βέβαια είναι η αρχή αυτής της προσπάθειας. Να πω δύο λόγια για το δικό μας το δίκτυο. Συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 5 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Συμμετέχουν 3 μη κυβερνητικοί οργανισμοί και 10 εκπρόσωποι από το μεγαλύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών οργανισμών. Και στόχος μας βασικά είναι η ενημέρωση των πολιτών, και αυτό προσπαθώ να κάνω σήμερα με αυτή την παρέμβασή μου, για αυτούς τους στόχους που αντιλαμβάνεστε ότι η υλοποίησή τους θα συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των Κυπρίων, αλλά και γενικά των ανθρώπων στον κόσμο, αλλά και του πλανήτη, με το θέμα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ένας από τους στόχους, αλλά δεν είναι ο μόνος στόχος. Γιατί πολλοί συγχύζουν αυτή την προσπάθεια μόνο με την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστούμε πολύ και καλές επιτυχίες. Θα σας πω ότι αυτή η εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το κανάλι YouTube του Ινστιτούτου Κύπρου και από το Facebook, την σελίδα του Facebook τόσο του Ινστιτούτου Κύπρου όσο και του Δικτύου για τις Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο πέρασμα του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε να δουλέψουμε όλοι και βέβαια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς. Είναι εκεί που θέλουμε και να είσαστε παρόντες την Παρασκευή, αλλά και να συμβάλλετε μαζί μας αυτή την τεράστια προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.